από τη μια ανάπτυξη με φόντο το υποκατασκευή αναπτυξιακό έργο του Διεθνούς Αεροδρομίου στο Καστέλι και από την άλλη χαλάσματα και ρήπια στις σεισμόπλητες περιοχές του Δήμου Μηνώα Πεδιάδας τρία σχεδόν χρόνια από τον ισχυρό σεισμό των 6 Ρίχτερ. Το ποτήρι της υπομονής ξεχύλισε για την τοπική κοινωνία με τις κινητοποιήσεις να αποτελούν μονόδρομο, διεκδικώντας τα αυτονόητα. Να τρέξουν οι διαδικασίες και να μπορέσουν να επισκευάσουν τα λαβωμένα σπίτια τους. Τρία χρόνια μετά είμαστε ακόμα στο μηδέν. Η κατάσταση δεν έχει αλλάξει. Οι επισκευές των κτηρίων, οι άδειες επισκευής είναι σε 145 και ουσιαστικά δεν έχει προχωρήσει τίποτα από τότε. Δεν έχουμε σωτηρία. Είμαστε στο μηδέν. Τα σπίτια μας είναι κίτρινα. Τα μαγαζιά μας, τα σπίτια μας όλοι έχουμε διαλύσει. Μένουν σε κίτρινα σπίτια επικίνδυνα να τσιπλακώσουν. Διότι δεν έχουν τη δυνατότητα να μείνουν πουθενά αλλού. Οι σεισμοί του Ευαγγελισμού και οι γύρω σεισμοί κινδυνεύουν να πνιγούν αν θα γίνει μια σοβαρή καταιγίδα. Τα προβλήματα διωγγώνονται με το Δήμαρχο Μηνώα Πεδιάδας, τον Σύλλογο Ελπίδα, κατοίκους και φορείς να ενώνουν τις δυνάμεις τους στην προειδοποιητική αυτή κινητοποίηση που πραγματοποιήθηκε στο δεύτερο κόμβο της εισόδου του νέου αεροδρομίου. Διεκδικούμε το δίκαιο του τόπου και των ανθρώπων τους. Και δυστυχώς το Υπουργείο Υποδομών, που είναι το κύριο Υπουργείο που δεν ανταποκρίνεται στο διάλογο, αδιαφορεί και μας τρολάρει. Μας τρολάρει γιατί στο φάκελο των 31 εκατομμυρίων μας είπε να σας δώσω 200.000. Δυστυχώς τρία χρόνια μετά βλέπουμε μαθητές να κάνουν μάθημα σε λιώμενες αίθουσες, βλέπουμε ηλικιωμένους να μένουν σε κίτρινα σπίτια με ό,τι κινδύνους ελοχεύει αυτό. Το 35% υπάρχει πρόοδος εργασιών στις εργασίες του αεροδρομίου και δυστυχώς από την άλλη πλευρά απέναντί μας φαβέλες, χαλάσματα και 0% αποκατάσταση στα σπίτια, στις επιχειρήσεις και στην ανασυγκρότηση της περιοχής. Εδώ και τώρα η κυβέρνηση να βάλει το χέρι στη τσέπη και να χρηματοδοτήσει και τα σπίτια των ανθρώπων, να χρηματοδοτήσει τα σχολεία, να χρηματοδοτήσει τους δρόμους. Σήμερα η Λαϊκή Συσπήρωση συμπαραστέκεται στο δίκαιο αγώνα που κάνουν οι κάτοικοι της περιοχής να παραμείνουν στον τόπο τους, να αποκατασταθούν οι ζημιές. Καλούν την κυβέρνηση να προχωρήσει το σχέδιο ανασυγκρότησης της περιοχής, όπου εδώ και τρία σχεδόν χρόνια βρίσκεται στο σημείο μηδέν, με φόντο τη τεράστια γραφειοκρατία, καθώς οι φάκελοι για την επισκευή κτηρίων δεν προχωρούν, με συνέπεια ορισμένοι πολίτες να διαμένουν στα κίτρινα κτίρια, με ό,τι κινδύνους αυτό συνεπάγεται για τη ζωή τους. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Πρωθυπουργό, με όλες τις ευαισθησίες που έχει, αν του παραχωρήσω τον οικίσκο που μένω εγώ σαν πρόεδρος, αλλά και όλοι οι χωριανοί, θα έρθει να κάνει διακοπές και όχι στη Μύκονο. Να σε πάω στο σπίτι να δείτε το σπίτι μου που είναι και πώς μένω μέσα. Και αν πείτε πώς μένω. Κίτρινο είναι, κίτρινο. Η κολόνα όπως είναι κομμένη έτσι. Πρέπει να τρέξεις 3-4 χιλιόμετρα για να πας απέναντι και που πήγαινε ο άλλος σε ένα λεπτό. Και εμάς μας εγκατέλειψε. Δήμαρχος και πολίτες ξεσπούν, προειδοποιώντας με κλιμάκωση το κινητοποιήσεών τους. Παράλληλα, καυτηριάσαν την αναλγησία της κυβέρνησης, η οποία, όπως τόνισαν, δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της απέναντι στην περιοχή, με το Βασίλη Κεγκέρογλου να αφήνει αιχμές και για το Υπουργείο Υποδομών, καθώς εγκρίθηκε χρηματοδότηση μόλις 200.000 ευρώ, την ώρα που ο Δήμος διεκδικεί έργα 31 και πλέον εκατομμυρίων ευρώ. Και το επόμενο βήμα είναι να συμμετάσχουμε στη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ζητώντας την έκδοση ψηφίσματος προς την κυβέρνηση.